Δύσκολη σημερινή μέρα για τον κερκυριακό τουρισμό, καθώς η Μεγάλη Βρετανία για δεύτερη συνεχόμενη φορά άφησε την Ελλάδα εκτός της πράσινης λίστας, με την ανησυχία στους επαγγελματίες να είναι έκδηλοι λόγω της μεγάλης εξάρτησης του τουρισμού από τους Βρετανούς ταξιδιώτες. Κερκυριακό τουρισμό δεν υπάρχει αύριο. Αυτή είναι η αλήθεια. Άλλο ένα μήνα πίσω, πάνω απ' όλα. Επιβεβαιώθηκα, δεν θα ήθελα να επιβεβαιωθώ για αυτά που έλεγα όλο αυτόν τον καιρό. Για μένα δεν είναι θέμα COVID-19 ή οτιδήποτε άλλο. Για μένα είναι πολιτικά παιχνίδια που έχουν επεχτεί εις βάρος και της Ελλάδος και στις χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου κυρίως. Ισπανία, Πορτογαλία, Ελλάδα, όλοι αυτοί που ασχολούνται με τον τουρισμό. Δηλαδή πληρώνουμε κάποιες αμαρτίες. Καταρχήν είναι ένα πλήγμα και είναι πλήγμα διότι οι περισσότεροι επισκέπτες στο νησί της Κέρκυρας είναι από την αγγλική αγορά. Είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να δούμε πολύ σοβαρά και είχαν κάτι το οποίο είχα πει, αν θυμάστε, πολλές φορές σε δικές σας εκπομπές και ρεπορτάζ, ότι μία χώρα εμβολιασμένη με κάλυψη των εμβολιασμένων πάνω από 50-60% είναι πολύ δύσκολο να ταξιδέψει σε μία άλλη χώρα η οποία δεν έχει καλύψει τον κατάλληλο αριθμό των εμβολιασμένων. Άρα λοιπόν, δυστυχώς η άποψή μου είναι αυτή, είναι ότι το διαβατήριο της πράσινης κάρτας ή ο εμβολιασμός είναι μονόδρομος από ό,τι δείχνουν τα πράγματα. Η σημερινή ήταν μια δύσκολη απόφαση για τον ελληνικό τουρισμό. Γνώριζα ότι υπήρχε αρκετή πίεση προς την Βρετανική κυβέρνηση να βάλει κάποιους νησιωτικούς προορισμούς της Ελλάδας στο πράσινο. Μετά είδαμε την αγγλική κυβέρνηση να μην βάζει καμία καινούργια χώρα στο πράσινο και να βγάζει και την Πορτογαλία και να την υποβαθμίζει στο πορτοκαλί, μια χώρα η οποία έχει πολύ λιγότερα κρούσματα αυτή τη στιγμή από πολλούς προορισμούς και ελάχιστους θανάτους. Οπότε βλέπουμε μια πολύ σκληρή στάση από την Βρετανική κυβέρνηση. Το γεγονός ότι ταξιδιώτες θα πρέπει να παραμείνουν σε καραντίνα 10 ημερών αφότου γυρίσουν από την Ελλάδα αποτελεί ένα σταλτικό παράγοντα. Ο αριθμός των κρατήσεων είναι μικρός, ενώ η σεζόν πηγαίνει ακόμα πιο πίσω. Το άνοιγμά τους βλέποντας πάρα πολύ μικρές πληρότητες. Δηλαδή αυτή τη στιγμή. Δηλαδή εσείς οριοθετείτε σεζόν ουσιαστικά, αν καλά πάνε όλα, 1η Ιουλίου. Όπως το λέτε είναι. Άμα μπορέσουμε να μπούμε στο πράσινο στην επόμενη 1η Ιουλίου. Στις η σεζόν θα ξεκινήσει 1η Αυτά... Ιουλίου. Ποια σεζόν? Μα δεν υπάρχει σεζόν αυτή τη στιγμή για μας. Με το που θα έρθουν οι Βρετανοί, οι Πολωνοί, οι Γάλλοι και όλοι. Η Μεγάλη Βρετανία είναι η αγορά της Κέρκυρας. Και ποιος ξενοδόχος τώρα που δεν έχει ανοίξει θα τολμήσει να ανοίξει. Μα ετοιμαζόνταν να ανοίξουν ήδη μέχρι τις 10 Μαΐου και 15 θα είχαν ανοίξει όλα τα ξενοδοχεία. Ξέρουμε το αύριο. Ξέρουμε αν θα μας βάλουν στις 27 του μήνα. Ξέρουμε αν θα μας βάλουν στις 20. Γιατί και την άλλη εβδομάδα μπορεί να κάνουν μια συνάντηση ο Τζόνσον και η παρέα του και να πούνε ξέρουμε θα ανοίξουμε στις 10 του μήνα. Και εσείς από μόνοι σας και εκ των πραγμάτων θα γίνει. Πάμε για τέλος Ιουνίου, αρχές Ιουλίου. Δεν είναι τόσο πολύ καλά τα πράγματα όσο θα πρέπει να τα περιμέναμε να είναι. Χρειάζεται μια αυτοσυγκράτηση και πάνω απ' όλα χρειάζεται μια βοήθεια η μικρομεσαία επιχείρηση. Ανακοινώθηκαν τα μέτρα από τον Πρωθυπουργό προχθές για την χρηματοδότηση του 5% στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Δυστυχώς έχουν απενταχθεί πάλι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οικογενειακές επιχειρήσεις, μέχρι 7 δωμάτια. Και ο λόγος για τον οποίο έχουν απενταχθεί είναι αν μη τι άλλο δεν στέκεται. Εκδότης του περιοδικού Χρήμα και Τουρισμός Κωνσταντίνος Γεριζιώτης, μιλώντας χθες στο Start, ανέφερε πως το ένα σενάριο πιθανώς μέχρι το οριστικό άνοιγμα της 21 Ιουνίου η Μεγάλη Βρετανία να θέλει να διατηρήσει την υγειονομική της ασφάλεια. Αυτό όμως που αυτή τη στιγμή μοιάζει πραγματικότητα είναι ότι δεν υπάρχει εμπιστοσύνη στο ταξιδιωτικό κοινό που προέρχεται από αυτή την χώρα. Ότι χωρίς να έχει επιβεβαιωθεί βεβαίως, ότι υπήρξε μεγάλη εισαγωγή κρουσμάτων από τους φυλάδους, από τους άκρους φυλάδους που πήγαν στο τελικό της Πορτογαλία. Δεν έχει επιβεβαιωθεί, έχει ακουστεί όμως ευρύτατα και έχει γραφτεί. Νομίζω ότι έχει γραφτεί και στο BBC. Το δεύτερο σενάριο είναι ότι πολύ απλά, επειδή δεν θέλουν να ενθαρρύνουν είτε για υγειονομικούς είτε για άλλους λόγους, πολιτικούς, οικονομικούς, και εδώ μπαίνουν τα υπόλοιπα 363 σενάρια, τα ταξίδια των Άγγλων στο εξωτερικό, σου λέει αν το κάνουμε αυτό, ποιος Άγγλος θα πάει να κλείσει ταξίδι για να πετάξει ένα μήνα όταν δεν ξέρει τι του ξημερώνει. Διότι εδώ να τονίσουμε ότι οι χώρες τις οποίες έγραφε ο Τσάρλος ότι θα γίνουν πράσινες,
είναι χώρες οι οποίες σε τα επιδημιολογικά τους δεδομένα είναι εξαιρετικά. Και αναφέρομαι στη Μάλτα, στη Φιλανδία, πιθανώς στα Κανάρια και πιθανώς και σε κάποια ελληνικά νησιά. Αλλά το διατάφτα και το αποτέλεσμα είναι ότι σήμερα υπήρξε μια πολύ μεγάλη απογοήτευση. Και προσοχή, και το τονίζω αυτό, και επειδή με πήραν και κάποια κυβερνητική απόψη και κουβεντιάσαμε, να τονίσω ότι η μεγάλη ζημιά δεν είναι για την Ελλάδα ή για την Ισπανία. Η μεγάλη ζημιά είναι για την ταξιδιωτική εμπιστοσύνη στο Ηνωμένο Βασίλειο. Διότι ποιος θα πάει τώρα εύκολα να κλείσει ταξίδι για διακοπές.